δύο νεκρούς άφησε πίσω της το πέρασμα της κακοκαιρίας Μπόρα στη Λίμνο. Η στάθμη του νερού έχει ανέβει πάρα πολύ. Το πρώτο θύμα της θεομηνίας στο νησί, ένας 57χρονος κτηνοτρόφος στην περιοχή Κοντιάς. Στην προσπάθειά του να ξεκολλήσει το αυτοκίνητό του από τις λάσπες, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, μόλις 200 μέτρα από τη στάνη του. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για το νησί της Λίμνου. Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια των δύο ανθρώπινων ζώων, η οποία η μία είναι, ταυτίζεται άμεσα με την κακοκαιρία αυτή την σποδρή που έπληξε το νησί μας. Είχαμε και το άλλο ατύχημα μέσα στην οικία, στην αιτία της πτώσης του ανθρώπου. Μόλις λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο της Μύρινας διακομίστηκε νεκρός ένας 75χρονος άνδρας από την ίδια περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, γλίστρησε και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι, καθαρίζοντας σκαλιά του σπιτιού του από τα νερά. Ένα 80 πόντους νερό. Οι εικόνες από ψηλά αποτυπώνουν την καταστροφή που αντίκρισαν οι κάτοικοι της περιοχής με το πρώτο φως της ημέρας. Έχουμε σφοδρές φυσικές καταστροφές, σοβαρές βλάβες, ζημιές σοβαρότατες καθολικού χαρακτήρα στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Στη Χαλκιδική το ρέμα στην παραλία Νέα Πλάγια υπερχείλησε μετατρέποντας σε ποτάμια τους δρόμους της περιοχής. Μια οικογένεια με μικρά παιδιά εγκλωβίστηκε με το αυτοκίνητο από τα ορμητικά νερά. Είχε μεγάλες ρυπές, αέρας πολύς, νερό πολύ, όλο το βράδυ. Οι όγκοι βροχής καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας υπερχείλησαν το ρέμα που βρίσκεται στα Νέα Πλάγια. Δρόμοι μετατράπηκαν κυριολεκτικά σε ποτάμια. Μεγάλη βροχόπτωση από χθες το απόγευμα, ιδίως το βράδυ. Έχουν πέσει στην περιοχή μας, είμαστε στα όρια, βλέπετε και από το ρέμα το οποίο βρισκόμαστε, είμαστε στα όρια, δεν έχουμε ιδιαίτερες ζημιές ή εγκλωβισμένους εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων νερού. Λόγω των θυελλωδών ανέμων, η πυροσβεστική χρειάστηκε να προχωρήσει σε περισσότερες από 280 κοπές δέντρων μόνο στην κεντρική Μακεδονία. Και η Θεσσαλονίκη χτυπήθηκε από την κακοκαιρία. Δεκάδες οι κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία για κοπές δέντρων στην Θεσσαλονίκη. Ένα από αυτά έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Βούλωσαν τα φρεάτια και οι σωλήνες δεν χωράνε το νερό όλο αυτό. Πολλές φορές τα φρεάτια βγάζουν νερό και δεν ρουφάνε. Στο Βαρδάρι, στην αρχή της μοναστηρίου, η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων προς δυτικά, καθώς υπάρχουν σημεία στο δρόμο με μεγάλη ποσότητα νερού. Ξημερώματα Σαββάτου κατέρευσε η γέφυρα του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν κλειστή για εργασίες. Εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, τα ξημερώματα κατέρευσε ένα μεγάλο μέρος της γέφυρας του Δενδροποτάμου. Οι εργασίες για την αποκατάστασή της, επειδή είχε πάρει κλίση 2 εκατοστών, είχαν ξεκινήσει τον Αύγουστο και ήταν να παραδοθεί στην κυκλοφορία μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Νωρίς το πρωί της Κυριακής, νέο προειδοποιητικό 112 εκδόθηκε στις περιοχές Πλαταμόνας, Πλεπτοκαριά, Σκοτίνα και Νέοι Πόροι στην Πιερία.